Κυρία Κανέλη, θα ξεκινήσω ρωτώντας, μια που μιλάμε και για συνεργασίες, αφού μας πείτε από πού κατά τη γνώμη σας ήρθε αυτός ο κόσμος που ψήφισε αυτή τη φορά ΚΚΕ, γιατί είναι προφανές ότι έχετε σημαντική άνοδο σε πολλές περιφέρειες της χώρας και σε πολλούς δήμους. Θέλω παράλληλα να μου πείτε και για τη στάση σας ενώπιση του δεύτερου γύρου, όπου το ΚΚΕ ανακοίνωσε ότι οι ψηφοφόροι του πάνε στο Λευκό και στο Άκυρο. Πάσα. Ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο Έχουμε ΠΑΣΟΚ. Έχουμε και μια ιδέα για το Άκυρο. Ούτε στην Νέα Δημοκρατία. Να μην ρίξει οτιδήποτε, να ρίξει το γαρίφαλο μέσα για να φαίνεται Άκυρο. Μάλιστα. Έχει αυτό δεν βολεύει, για να πω εγώ τώρα αυτό που είπε η κυρία Γιαννακοπούλου κλείνοντας, δεν βολεύει το Βορύδη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, θέλετε να πείτε κάτι σαν αυτό που λέει η κυρία Γιαννακοπούλου, δεν το φαντάζομαι. Στη δεξιά, το χαλίστρωνεται. Θα με αφήσεις να μιλήσω. Βεβαίως, αλλά και εσείς πριν παρεμβήκατε, συγγνώμη. Δεν παρεμβήκατε, έκοψε, μα κάναμε διάλογο. Πρέπει να το δέχεστε. Τώρα πάω να μιλήσω και μιλάς από κάτω. Να δέχεστε, να το μα μιλάς από κάτω, μα θες έχεις κάτι να πεις, πες το μου. Όταν μιλούσα, πες το μου, πριν απαντήσεις τον ήχο. Σας λέω λοιπόν ότι στρέωνατε ξεκάθαρα το χαλί στη Νέα Δημοκρατία με την απόφασή σας στο δεύτερο γύρο να ρίξετε ή Άκυρο ή Λευκό. Πρόσεξε, μη σκοντάψεις στο χαλί, γιατί πίστεψε με. Πίστεψε με, δεν έχει αυτοκόλλητα από κάτω πολιτικά. Αυτό το χαλί. Μιλάς πολιτικά. Άμα μιλάς πολιτικά, μην μιλάς για χαλιά. Για τα χαλιά χρειάζεται καθάρισμα και μάζεμα. Εντάξει. Και δεν τα έχουμε βγάλει ακόμα. Έχει καλοκαιρία. Λοιπόν, θα απαντήσω στον Νίκο, αν μου επιτρέψεις. Γιατί μου έκανε πιο πριν ερώτηση. Θέσατε ερωτήσεις εσείς η ίδια. Τώρα αλλάζετε το παιχνίδι. Εντάξει, ενδιαφέρον. Είναι εύκολη η κοκορομαχία αυτή και επειδή. Καθόλου. Μπορώ να ξαπλώσω τον κόκορα κάτω. Πάμε, στα δύο ερωτήματα. Ας προχωρήσουμε λίγο στην ουσία. Από πού ήρθαν οι νέοι ψηφοφόροι, ήρθαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθαν από πολλούς χώρους. Ήταν από πολλούς χώρους. Σας θυμίζω ότι αυτές ήταν αυτοδιοικητικές εκλογές. Και άρα δεν έχεις έναν τρόπο να αποτιμήσεις από πού πήγαν. Αν δει κάποιος ποσοστά, μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα ότι ένα μεγάλο μέρος από απογοητευμένους αριστερούς, αυτούς που ενδεχομένως είδαν ότι το πράγμα δεν πηγαίνει έτσι, στρίβει προς ένα χώρο ο οποίος είναι πολύ μακριά από αυτό για το οποίο έχουν δώσει ενδεχομένως και μάχη, τους έχουν έρθει σε εμάς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, μπορεί να έρθουν και από άλλους χώρους. Εμείς δεν έχουμε ούτε υψώσεις σημαίες, ούτε λάβαρα, ούτε τίποτα. Αισθανόμαστε και είναι ακριβώς όπως το είπε ο γραμματέας. Ακριβώς όμως είναι, γιατί εμείς το βγάζουμε το συμπέρασμα, δεν το είπε ο γραμματέας, τα ακούμε από κάτω, στον δρόμο και στον κόσμο. Υπάρχει εμπέδωση δύο πραγμάτων. Ένα, ότι υπάρχει φορέας, ο οποίος εκφράζει τη μάζα των εργαζομένων. Στο βαθμό που έχει αφυπνιστεί με όλα τα προβλήματα που βρίσκεται αντιμέτωπη, που εμπιστεύεται το ΚΚΕ και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις γενικές εκλογές της πολιτικής. Και δεύτερον, το κύρος του είναι αυξημένο, μπορεί να ελκύσει ανθρώπους, ξέρουν ότι θα του πουλήσει ποτέ την ψήφο, δεν θα την κάνει παζάρι με κανέναν, δεν θα τη διαπραγματευτεί και μπορεί να μας τιμήσει. Δηλαδή, είναι σαν να σου λέω, είναι διασφάλιση μιας μάζας κρίσιμης η οποία. Επαγγέλλεται αλλαγές και θα τις δούμε τις αλλαγές. Έχουμε 4 χρόνια μπροστά μας, χάνεται ο κόσμος γύρω μας, θα έχουμε ούτως ή άλλως συγκρουσιακά πεδία από την εργασία και την υγεία μέχρι τη διεθνή σκηνή και εγώ δεν ξέρω τι τώρα, άλλο. Τώρα το Λευκό ή Άκυρο. Τώρα το Λευκό ή Άκυρο. Μισό λεπτό. Για να είναι κάποιος τίμιος απέναντι στο ΚΚΕ πρέπει να το δει πώς μιλάει όταν μιλάει για τις εκλογές και ειδικά τις αυτοδιοικητικές. Μιλάει με ενιαίο τρόπο και για τον πρώτο γύρο και για το δεύτερο. Λέει να καταδικαστούν αυτές οι πολιτικές, αυτά εκείνα, τούτα, τ' άλλα. Από την ώρα που μιλάς έτσι ενιαία, δεν μπορείς στο δεύτερο γύρο, γιατί εμείς τη λέξη ευκαιρία, ας πούμε, που τη μεταφράζουμε και σε οπορτουνισμό ανά πάσα στιγμή, δεν τη χρησιμοποιούμε. Δεν μπορείς στο δεύτερο γύρο να σου πει, πήγαινε και ψήφισε αυτόν που εγώ στον πρώτο γύρο μία εβδομάδα πριν έβριζα. Δεν μπορούμε να το πούμε στον κόσμο μας. Κανονικά ο κόσμος θα πρέπει να μας πάρει. Με τις λεμονόκουπες. Πάντως από την άλλη πλευρά, κυρία Κανέλη, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, όπου υπάρχει κομμουνιστής υποψήφιος στο δεύτερο γύρο, έχουν δώσει πράσινο φως στους ψηφοφόρους τους να τον στηρίξουν. Μα αγάπη μου γλυκιά, μιλάς για ένα χώρο στον οποίο η μισή δεν λαφάνε τον Κασελάκη και άλλη μισή να τον κοιτάνε στον ουρανό. Σκοτώνονται μεταξύ τους. Τώρα, εάν θα αποφασίσουν στο σκότωμα μεταξύ τους να τους φύγει μια πέτρα για κάπου αλλού για να κάνουν εντύπωση, αυτό είναι δικό τους θέμα. Ευπρόσδεκτοι είναι σε εμάς όσοι θέλουν να έρθουν. Αλλά αυτό δεν είναι προτροπή. Δεν είναι τεμπονέρας ο οποίος είπε θα πάρω το αυτοκίνητό μου και θα πάω στην Πάτρα και θα ψηφίσω. Πελετίδη. Ο τεμπονέρας έχει συγκεκριμένη σχέση. Όσοι σκέφτονται ενδεχομένως έτσι παραδίπλα, ας έρθουν μια χαρά να ψηφίζουν. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο μας πήγαινε στο δεύτερο γύρο και ψήφισε αυτόν του οποίου την πολιτική καταδίκασε. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ο Μπακογιάννης στην Αθήνα, για παράδειγμα. Να το φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό. Ο φίλος Κώστας Μπακογιάννης στην Αθήνα, για να μην είμαι και κακιά λόγω Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο φίλος Κώστας Μπακογιάννης στην Αθήνα, ως πρόσωπο φίλος, έτσι, έχει
κυβερνήσει μέχρι σήμερα χωρίς να έχει πλειοψηφία. Όπου τα βρήκε σκούρα και τον έβριζε ο Σοφιανός και τον αντιπολιτευότανε μέσα, εκείνος τη βοήθεια ζήτησε του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και πέτυχε τα πράγματα τα οποία το ΚΚΕ δεν ήθελε να πετύχει. Το ξέρετε αυτό συγκεκριμένα, γιατί σε συγκεκριμένα πράγματα μπορείτε να μας από πείτε το γήπεδο, δύο θέματα. Από το γήπεδο και μία σειρά από άλλα ζητήματα. Όχι. Μπορώ να σας κατεβάσω 10. Λοιπόν, έπαιρνε στήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Κυρίως από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ σε ορισμένα. Πάμε τώρα στην ουσία. Τι θα έρθω εγώ να του πω στο δεύτερο γύρο? Πάρ' την ψήφο σου και πήγαινε εκεί που εγώ επί 5 χρόνια τώρα φωνάζω για το ανάποδο. Δεν γίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Εάν το λέγαμε εμείς, θα μπαίναμε στην ίδια διαδικασία με και τα άλλα κόμματα. Παζάρι. Να με ψηφίσεις στην Αθήνα για να σε ψηφίσω εκεί. Να με πας εκεί για να με πας παραπέρα. Δηλαδή, εμείς τι θα βγούμε να πούμε? Τι θα βγούμε να πούμε? Θα αρχίσουμε να λέμε ότι επειδή κατέβηκε κάποιος από τη Δίκη και από την. Ο Παπαδάκης και μας πήρε το ποσοστό που θα ήμασταν δεύτεροι και θα κάναμε. Όχι, για λίγες ψήφους δεν ήμασταν. Πάντως στην παρούσα φάση αυτό βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε με. Αυτό που λέτε αφορά εμάς, δεν μας αφορά πάντως. Ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία λόγω τίνος πράγματος. Λόγω τίνος πράγματος. Λόγω της αποχής πρώτα απ' όλα. Και λόγω της αποχής. Υπάρχει αποχή. Δηλαδή όλοι αυτοί που απέχουν από τις εκλογές θέλουν να βοηθήσουν τη Νέα Δημοκρατία. Άλλο απέχω όμως και άλλο πάω και στηρίζω κάτι. Ακούστε με, εσείς πιστεύετε ότι αν το ΚΚΕ παζάρευε την ψήφο του θα προσέθετε κάτι στους εναντίον της Νέας Δημοκρατίας? Μα οι μισοί που συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτοί που κατεβαίνουν τώρα δίθεν εναντίον της. Στην κεντρική πολιτική σκηνή, από μνημόνια μέχρι βασικούς και θεμελιώδεις νόμους, τους ψήφισαν και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πλην λακεδαιμονίων ήμασταν εμείς. Θα είμαστε τώρα ειδικώς υπόλογοι ως πλην λακεδαιμονίων λόγω του ότι τώρα θα βοηθήσουμε τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό το αστιάκι δεν το βαρεθήκατε μέχρι σήμερα? Σε ένα κόμμα το οποίο έχει πει όχι συλλήφθην σε όλα, όλα τα χρόνια. Είτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, είτε ήταν ο Ανδρέας, ήταν οποιοδήποτε. Έχει πει όχι στη θεμελιώδη πολιτική, γιατί έχει διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική και διαφορετική πολιτική πρόταση. Και ιδεολογική, και πρακτική, και στρατηγική, και τακτική, και κυρίως οργάνωση της οικονομίας. Και έρχεστε τώρα και μου λέτε να συνεργαστούμε και να μην συνεργαστούμε στο Δήμο της Νάνο Μεράς και στο Δήμο της Κάτω Άνω Ποριάς. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Μα το λένε τα κόμματα, δεν το λέμε εμείς. Εγώ λέω μα το λένε τα κόμματα, ναι, γιατί τους βολεύει τα κόμματα. Ναι. Τους βολεύει να πάνε να δουλέψουν κάτω με τον κόσμο και να του πούνε, ξέρεις, επειδή εμείς στηρίζουμε εκεί, αυτοί δεν μας στηρίζουν εκεί. Με νοοτροπία ποδοσφαίρου. Ποιος θα στηρίξει το Χ και ποιος θα στηρίξει το Ψ. Με τον αγοραστό στη Θεσσαλία, Λευκό ή Άκυρο. Με τον αγοραστό στη Θεσσαλία. Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από το Λευκό ή το Άκυρο. Όταν έχει ακυρώσει όλη του την πολιτική. Αυτός δηλαδή που θα έρθει στη θέση πω, του αγοραστού. Αν στη Θεσσαλία στηρίζατε το κοινό υποψήφιο ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Στα σοβαρά. Δεν θα βοηθούσατε στο να εκλεγεί και να φύγει? Να στηρίζαμε ανθρώπους οι οποίοι δεν τους έχει σηκωθεί η τρίχα. Η τρίχα να ακούνε ότι αν βγει ο Χ ή ο Ψ, και δεν θέλω τώρα αυτή τη στιγμή να βάλω και άλλα πρόσωπα εδώ, γιατί θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε στο βίντεο και δεν θα είναι παρόντα. Που δηλώνει ότι αν βγει αυτός δεν θα πάρει δραχμή από το ΕΣΠΑ. Σοβαρολογείτε? Εμείς θα πάρουμε θέση για το ποιος θα πάει να διαχειριστεί το ΕΣΠΑ όταν ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Στο μεγάλο κεφάλαιο. Από πού το ξέρετε? Στις μεγάλες εταιρείες. Από πού το ξέρετε? Από την πολιτική σας μέχρι σήμερα. Δηλαδή. Αγαπητέ μου Θεόφιλε τώρα. Έχει μεγάλη εντάξει, γιατί εγώ έχω μια τακτική κασελάκι. Όλοι οι Αμερικάνοι μιλάνε στον ελληνικό. Ποιος το διαχειρίζεται? Όλοι οι Αμερικάνοι μιλάνε στον ελληνικό. Χαλό Τόμ, χαλό Τζέρι. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ Θεόφιλε, έχω πει Μάκη, έχω πει Νάντια. Να πω και σε ένα Θεόφιλο για να είμαστε. Να το σοβαρίσουμε. Άλλωστε η ευγένεια δεν είναι θέμα ενικού ή πληθυντικού. Θα σα αποκαλώ, κυρία. Είναι θέμα ύφου. Αυτό είναι ο τρόπο μου. Έχετε το οι αρχαίοι Έλληνες πάντως ευγενέστε, θα μιλάνε στον ελληνικό. Πολύ μεγάλη σημασία ποιος το διαχειρίζεται και έρχεστε και το μηδενίζετε αυτό το πράγμα και δείχνει. Μα βεβαίως το μηδενίζω. Όχι. Θεόφιλε μου να σου απαντήσω. Να σου το εξηγήσω κιόλας, γιατί προφανώς δεν το έχεις καταλάβει. Και τόσα χρόνια στην πολιτική αποκλείεται να μην το έχεις καταλάβει και δεν μπορώ να σε υποτιμήσω. Θεωρώ ότι είναι σκόπιμη η συζήτηση αυτή που γίνεται. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί το ΚΚΕ να έχει διαφοροποιήσεις διαχειριστικού τύπου? Εγώ πιστεύω ότι ο ΚΚΕ δεν μπορεί να έχει καμιά διαφοροποίηση. Όπως ήταν το 2017 είναι και τώρα, αλλά δεν είναι προσωπική μου άποψη. Μα αυτό είναι τιμή για το ΚΚΕ. Εντάξει, εγώ. Μα αυτό είναι τιμή για το ΚΚΕ. Εγώ έχω διαφορετική γιατί, άποψη. Το ΚΚΕ έχω κοίταξε, διαφορετική άποψη. Μα την έχει προφανώ, αλλιώ πώ να φανταστείς ότι χρειάζεσαι το κεφάλαιο για να σώσει τους εργάτες. Όταν εγώ λέω το κεφάλαιο, πριν το αίμα. Με ρωτήσατε. Εάν εσύ
Μην παρέμβει και σε αυτό το διάλογο. Όχι, θέλω να παρέμβω γιατί έχει μιλήσει, έχετε μιλήσει. Γιατί δεν θέλω να μιλάω. Ένα διάλογο έχετε μιλήσει για το ΠΑΣΟΚ με ένα κάρο συνωμοσιολογία. Και χρειάζεται απάντηση. Στην δική σα συνωμοσιολογία. Δεν κάνω τώρα την αντάρτηση που τη βαράνε όλοι, γιατί δεν πρέπει να γίνει. Μα με βαράτε και βαράτε τον χώρο μου, κυρία Κανέλη. Εδώ έχουμε ακούσει χίλια άτομα. Μιλούμε όλοι μαζί. Παρακαλώ θερμά. Είμαστε θεμελιωδώ διαφορετικοί. Γιατί θέλει μια ιδιότυπη ασυλία από όλου μα, όλη η συνωμοσιολογία την οποία έχετε αναφέρει και το ΚΚΕ συνολικά, κάποια απάντηση πρέπει να πούμε. Ότι τα έχουμε βρει δηλαδή για να μοιράσουμε του Δήμου. Σοβαρά μιλάτε. Τι θες, δεν κοιτάτε εσεί το τι κάνετε. Δεν κοιτάτε εσεί τι κάνετε, σα το ξαναείπα. Τα είχατε ανάγκη. Η απόφασή σα και μιλάω πολιτικά. Και όχι συνωμοσιολογικά, όπως μιλάτε εσείς. Η απόφαση σας να ρίξετε λευκό ή άκυρο βοηθάει ένα και μόνο. Βοηθάει είναι τη Νέα Δημοκρατία. Μπα, και άμα το πεις εσύ, κύριε Μπεδόθηκε. Έχουμε δικές μας υποψηφιότητες που τις στηρίξαμε. Βγάλαμε 72 δημάρχους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ στον πρώτο γύρο. Και τώρα πάμε να πάρουμε 40. Οι μισοί προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ συνιστούν ΣΥΡΙΖΑ, Χριστιανή μου. Πάμε στη δυτική. Το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε με το μισό ΣΥΡΙΖΑ. Το προερχόμενο από το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίτλο τιμή. Πήγαινε πέστο στο Σπίρτζι. Πήγαινε πέστο στο Ραγκούσι. Από το ΠΑΣΟΚ πήγαινε πέστο. Επειδή εσύ δεν πήγε μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, οι προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν το μισό. Οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ συγκροτούν το μισό ΣΥΡΙΖΑ. Βάλτε μια τελεία. Υπουργοί ήταν. Κυρία Κανέλη, υπουργοί ήταν. Και έρχεσαι τώρα και μου λες ότι ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ είναι εξορισμού αγιοποιημένος. Η διαρκής και χρόνια επί δεκαετίες τώρα από ιδεολογικοποίηση και από πολιτικοποίηση του κόσμου και υπεράνω κομμάτων και όλα να είναι ανεξάρτητα και να είναι πάνω από τα κόμματα και να μην κομματικοποιείται η ζωή εδώ και να μην κομματικοποιείται η ζωή εκεί, την Νίκο μου, τα κόμματα τα θυμούνται την επομένη των εκλογών. Τα θυμούνται τις κρίσιμες στιγμές τα κόμματα. Τα θυμούνται όλοι τους όταν θέλουν συνεργασίες ή μη συνεργασίες ή αντιπαλότητες ή αντιπολιτεύσεις. Ποιο είναι το καλό? Να μην σκέφτεσαι πολιτικά, να μην σκέφτεσαι κομματικά, να είσαι υπεράνω, να τα βλέπεις όλα υπεράνω, να έχεις να κάνεις με ανεξάρτητες αρχές. Από το πολύ υπεράνω φτάσαμε στο υπερκάτω. Και συγγνώμη για την κακιά ελληνική λέξη, αλλά ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει. Και για να αναστοχαστείς, πρέπει να έχεις πρώτα στοχαστεί. Κύριε Ξανθόπουλε. Και αυτό δεν το διδάσκει το σχολείο. Κυρία Κανέλη, το ΚΚΕ, στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύσει είτε προς διάσπαση, είτε αρχίσουν οι αποχωρήσεις από το κόμμα, πράγμα που αυτή τη στιγμή φαίνεται πολύ πιθανό. Θα κοιτάξει προς τα στελέχη που τυχόν θα διαφοροποιηθούν από τον Κασελάκη, θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη που ξέρω ότι πολιτικά δεν σας αρέσει, είναι μια ευκαιρία ώστε να διευρυνθεί και στελεχειακά το ΚΚΕ. Αν δεν έβαζε στο κελεστιακά το και στελεχειακά, θα μπορούσα να σου απαντήσω. Έτσι όπως το βάζεις, Νίκο μου. Όχι, μιλώ για στελέχη πρώτης γραμμής. Το καταλαβαίνω πλήρως. Δεν το έχει κάνει 100 χρόνια και δεν μπορεί να το κάνει τώρα να βγει έξω να στρατολογήσει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν την πορεία τους. Αν θέλουν να αλλάξουν την πορεία τους, ανάλογα με τη στάση τους, ανάλογα με τη θέση τους, ανάλογα με το πώς έχουν δράσει μέχρι τώρα. Ανάλογα με το τι ευθύνες έχουν αναλάβει, τι πολιτικές έχουν εξυπηρετήσει. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο βίος των ιδίων των ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφής, έτσι. Επομένως, αν καταλαβαίνω κάνεις, καλά, λες, Λιάνα μου, ότι ένας στέλεχος που έγινε υπουργός και υπηρέτησε μνημονιακές πολιτικές, δεν μπορεί να έρθει. Όχι, δεν μπορεί να έρθει. Γιατί δεν πάμε να κάνουμε στρατολόγηση στελεχών. Είναι μακριά από την ηθική, από την άποψη και από την πολιτική και στρατηγική του κόμματος. Εμείς πάμε στη βάση. Στον κόσμο αυτό θα απευθυνθείτε και με ποιο τρόπο. Εμείς απευθυνόμαστε από μόνοι μας ακόμα και τώρα. Και το βλέπεις. Ακόμα και όταν λέμε στο δεύτερο γύρο, εκεί που λέμε να μας ψηφίσει ο κόσμος άμα θέλει, στις 6. Ναι, αλλά ακούσατε, κυρία Κανέλη, τι είπε ο κύριος Ξανθόπουλος πριν. Είπε ότι είστε συντηρητικοί, ότι λέτε τα ίδια που λέγατε και το 17. Θέλω να πω, μήπως σε αυτή τη φάση των πραγμάτων θέλει το ΚΚΕ να λύσει. Ας κρατήσουμε το 1917. Ας κρατήσουμε τον πυρήνα μιας ιδεολογίας. Το ότι το ΚΚΕ δεν προσάρμοστε στον πυρήνα της ιδεολογικής του τοποθέτησης πρέπει να είναι σήμερα ως κόρυνο φθαλμού διατηρούμενο. Ακόμα και για να ανοίξει κάποιος συζήτηση πολιτική. Βεβαίως. Ακούστε.
Εμείς και τα μουσεία τα σεβόμαστε. Οι κομμουνιστές σεβαστήκανε ακόμα και το Ερμιτάζ. Σήμερα θέλω να και δεν ήταν δικό του. Κύριε μιλάτε όμως εκ του ασφαλούς. Όχι, όχι. Λόγω του ότι δεν έχει πριν τελειώσουμε, να τελειώσω αυτό και θα σου απαντήσω αμέσως. Δεν έχω καμία αντίρρηση να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Γιατί δεν θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση περιλαμβάνει αυτό που είναι κυρίαρχο αυτή τη στιγμή εντός εκτός κοινοβουλίου. Ένας διαλανθάνων συνεχόμενος αντικομουνισμός. Εδώ δεν υπάρχει και μπορώ να ανοίξω τη συζήτηση ανέτος. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πάντως να δηλώσω αντικομουνιστής. Είσαι αντικομουνιστής, είσαι αντικομουνιστής και μπορείς να είσαι όσο θέλεις και δηλαδή θα σε παλέψω ως αντικομουνιστή. Όχι, θα σε παλέψω ως αντικομουνιστή και θα σταθούμε. Το πρόβλημα ενώ... θεωρεί και εμένα που δεν είμαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είσαι. Για έναν εξαιρετικά σοβαρό λόγο, εσχάτως, εγώ τον άκουσα με τα αυτιά μου. Ποιο αντικομουνιστικό πράγμα στη θεωρία, στην ουσία του πράγματος. Από αυτό που είπε ο πρόεδρός σας στο ΣΕΒ δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση φίλος του κομμουνισμού, γνώστης στοιχειωδός της ιδεολογίας του, να μιλάει για εργαλειοποίηση του κεφαλαίου. Πρόσεξε, Κανέλη, θα πάρουμε το κεφάλαιο. Έχει... Περίμενε, όχι, να τελειώσω. Να τελειώσω και θα μου πεις ό,τι θέλεις. Δεν σας διέκοψα. Βγάλε ό,τι θέλεις απέναντί μου. Είναι σε λάθος κατεύθυνση. Οι κομμουνιστογενείς και οι μη κομμουνιστογενείς. Ο αντικομουνισμός στο χώρο δεν σας υπήρξε μια ζωή. Τίτλο τιμής το λέγανε αυτό. Λέγανε εγώ που πέρασα από το κουκουέ. Εγώ που ήμουν στο κουκουέ. Όλοι το έχουν για τίτλο τιμής. Ακόμα και δεξιοί που πέρασαν από το κουκουέ θυμίζουν ότι πέρασαν από το κουκουέ υπερηφάνως. Επομένως, δεν θα μου το κάνεις τώρα εσύ εμένα, ναι. Ακούστε με λίγο. Ο Βάρτς, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται μπάτσελορ αυτό. Δεν γίνεται. Ακούστε με λίγο. Δεν γίνεται και ειδικά από μη... Ακούστε με λίγο. Έγκυρο πανεπιστήμιο. Ο αντικομουνισμός στην πολιτική ιστορία μας δεν έχει καταγραφεί ως αντίθετος στον κομμουνισμό. Έχει καταγραφεί ως μια ακροδεξιά και... λογική που θέλει να εξαλείψει τους κομμουνιστές. Αυτό είναι ο αντικομουνισμός. Ο αντικομουνισμός του Γεωργίου Παπανδρέου, αγάπη μου γλυκιά, δεν είχε καμία σχέση με αυτά. Ο αντικομουνισμός του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο αντικομουνισμός του Ελευθερίου Βενιζέλου. Βασικές διαφοροποιήσεις πολιτικές. Για όποιον ξέρει ιστορία, για όποιον δεν πάρει την ιστορία να την πάρει στα προφυλακτικά του βρακιού του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Της κεντροδεξιό-αριστερο-σοσιαλδημοκρατίας, η οποία θέλει πολύ κεφάλαιο για να πάρει το κεφάλαιο να σώσει τον εργάτη. Εκεί πέθανα εγώ. Εγώ τελείωσα. Λοιπόν, εκεί τελείωσα ιδεολογικά. Βάζουμε μια... Και μια... δεύτερον, δεν μπορείτε να μας υποχρεώσετε τους κομμουνιστές μπροστά σε διλήμματα που βάζει ο αντίπαλος και η αντίπαλη τάξη να λέτε. Θέλω ή αυτόν να στον, ή εκείνον κύριο θα ψηφίσεις. Τώρα. Ευτυχώς υπάρχει ακόμα λευκό και άκυρο. Υπάρχει και τρίτη λύση. Και στη Βουλή ακόμα το κάνουμε. Τι σας κόφτηκε, σας πειράζει, θέλετε οπωσδήποτε να πάρετε. Ή άσπρο ή μαύρο. Λοιπόν, διαιτητή δεν κάνουμε ποτέ σε μάτς τέτοιου τύπου όταν παίζει ο αντίπαλος με δύο διαφορετικά προσωπία. Μάλιστα. Και θέλω παρακαλώ να σχολιάσουμε τώρα τις εξελίξεις στο Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας και να σχολιάσουμε επίσης τις ενδεχόμενες επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων για την οικονομία και για την χώρα μας και τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. Ξεκινώ αντίστροφα και θα κλείσω με τον κύριο Βορύδη. Κυρία Κανέλη, ξεκινώ από σας. Νομίζω ότι ο κόσμος θα έπρεπε να είναι ξάγρυπνος, το εννοώ. Όχι ξάγρυπνος επειδή αυτή τη στιγμή η Γάζα είναι βυθισμένη στο σκοτάδι, αλλά γιατί συνεδρία στο πρωί το Κισιά, έχουμε μια φρεγάτα κάτω στα πλαίσια της νατοϊκής, αλλά... Κανείς δεν ξέρει ότι οι φρεγάτες παίζουν ένα ρόλο σε πολλά πράγματα, άμα χρειαστεί και η έκκληση του Κομμουνιστικού Κόμματος να φύγει η φρεγάτα από κάτω για να μην εμπλακούμε περαιτέρω όπως έχουμε εμπλακεί και στην Ουκρανία. Γιατί αυτό θα επιφέρει δεινά. Θα επιφέρει δεινά για τους λαούς σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει εκεί είναι για μία ακόμα φορά ένας πόλεμος. Θα πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα πια. Σε μισό αιώνα επαγγελματική ζωή και ζωή, αυτό που λέμε. Σκεπτόμενης, δεν ήμουν βρέφος. Έχω ξεκινήσει την πρώτη γυμνασίου με τον πόλεμο των 6 ημερών.
Το πρώτο έτος μου στο Πανεπιστήμιο με τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Από τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ μέχρι σήμερα μετρά άλλους 4-5 πολέμους Αραβο-Ισραηλινούς. Είναι ένα δράμα συνεχόμενο. Είναι μια τραγωδία συνεχόμενη. Είναι ένας εκφασισμός των κοινωνιών συνεχιζόμενος μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η εισβολή της Χαμάς κατέληξε σε ένα αυτό που λέμε μακελιό. Μακελιό. Έχουν προηγηθεί άπειρα μακελιά πιο πριν μέσα στη Γάζα. Μέσα στα Παλαιστινιακά εδάφη, για τα οποία δεν έχουμε δώσει το φως που δίνουμε σήμερα. Έχουμε δει εισβολές, τις οποίες έχουμε ανεχθεί ως πολιτική και ως Ευρώπη και ως Ελλάδα. Και ως Ελλάδα και ως Ευρώπη. Φέρω ένα παράδειγμα. Έχει μπει στο Ιράκ η Τουρκία. Έχει μπει. Και με τα πόδια, ενώ με στρατεύματα κάτω. Και βομβαρδίζοντας. Έχει βομβαρδίσει τη Συρία. Την έχει βομβαρδίσει. Έχει ρίξει αεροπλάνο. Το ρώσικο. Το έχει ρίξει. Ρίξαν τώρα οι Αμερικάνοι το άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ξημερώνει και είναι η ώρα του Δράκουλα. Τη νύχτα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ήδη βομβαρδιστεί. Το αεροδρόμιο του Χαλεπίου και το κύριο Δαμασκός. Βομβαρδίστηκαν από τα Ισραηλινά αεροπλάνα. Μιλούν για πυρηνική καταστροφή, όπως αρχίσαν να μιλάνε για πυρηνικά όπλα από την Ουκρανία, και τώρα μιλάμε για πυράβλους που μπορεί να έχουν πυρηνικές κεφαλές. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μας αφήνει παγερά διάφορους, και το εννοώ το παγερά διάφορους. Η κοινή γνώμη βομβαρδίζεται με τη θολούρα των μίντια άνευ προηγουμένου, δηλαδή με ειδήσεις απίστευτες. Εκείνη τη φωτογραφία με τα παιδιά από τα κλουβιά ήταν από παλιά υπόθεση. Το λένε μόνο του τώρα. Έτσι. Κυρία Κανέλη, χάνεται. Η Χαμάς δεν είναι φαντάχο. Όχι τώρα, ίδιο. Γιατί ακούω. Ακούστε. Δεν θα αγιοποιήσουμε τους Ισλαμοφασίστες. Δεν πρόλαβα καν να μιλήσω. Πώς θα γίνει, δεν αγιοποίησα πουθενά. Είναι Ισλαμοφασίστες η Χαμάς. Αυτό που λέτε είναι συκοφαντικό για αυτά που είπα. Όχι, σε παρακαλώ πολύ, είμαστε συνάδελφοι, πάρ' το πίσω. Δεν άκουσες ούτε μισή φράση αγιοποίησης. Ούτε μισή. Δεν αγιοποίησα κανέναν. Η σφαγή ένθεν κακήθεν δεν αγιοποιείται. Απ' την ώρα όμως που μία σφαγή που γίνεται τώρα δεν μπορεί να ισοφαριστεί και να σβήσει τις προηγούμενες σφαγές. Δεν αγιοποίησα κανέναν. Είμαι εναντίον κάθε μορφής σφαγής. Είμαι εναντίον κάθε μορφής λειτουργίας πολέμου η οποία καταλήγει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι πόλεμοι έχουν σε τέτοιο βαθμό με τεχνολογική εξέλιξη φτάσει σε εκείνο το σημείο, ώστε οι άμαχοι είναι πάντοτε υπερπολαπλάσιοι των στρατιωτών. Και αυτό είναι όνειδος για την ανθρωπότητα. Είναι όνειδος για τον πολιτισμό. Δεν έχει δίκιο ή άδικο. Δεν μπορείς να πάρεις θέση σε έναν πόλεμο ελαφρά την καρδία όταν έχεις 280 στρατιώτες νεκρούς και έχεις 360 παιδιά από τη μία μεριά, 360 παιδιά από την άλλη, 500 γυναικόπαιδα από τη μία μεριά, 500 γυναικόπαιδα από την άλλη. Εάν αλλάξω αυτά που έγραφα πριν από 40 ή 50 χρόνια για αντίστοιχους πολέμους και αντίστοιχες σφαγές τα ονόματα, είμαστε σαν να είμαστε 100 χρόνια πίσω. Μάλιστα. Είμαστε στο 1910, 11, 12, 13, 14. Και οι με φόσφορα, με πολέμους, με τούτο. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να φανταστεί κανένας στη Βαρκελόνη, και κλείνω με αυτό κύριε Χατζηνικολάου, από την πολυκοσμία των τουριστών. Έχει βγει ο κόσμος της Βαρκελόνης έξω, το έχουμε δει. Έκανε διαδηλώσεις και λέει: δεν θέλω άλλους τουρίστες. Σωστά. Θα κάνω όλα ακριβά, να μην έρχονται τουρίστες. Έχασα την πόλη μου, δεν μπορώ να ζήσω. Το λέει. Το λέει. Και πάμε τώρα. 2,5 εκατομμύρια στη Γάζα. Ατελείωτο αριθμό ετών, δεκαετίες, που ζουν με 4 ώρες την ημέρα ηλεκτρικό και 3 ώρες την ημέρα φως. Πώς το λένε, νερό. 3 ώρες την ημέρα νερό, 2,5 εκατομμύρια, σε μία λωρίδα 40 χιλιόμετρων επί 15, πόσο είναι η Γάζα. Που λέμε τόσο εύκολα εμείς, σε μία ανάξο. Πάρτε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, βιαίως, στριμώξτε τους στην άξο. Και πείτε ότι δεν θα εξεγερθούν. Τώρα, η εξέγερση καταλήγει σε σφαγή. Έσχος. Η σφαγή έσχος. Ο πόλεμος έσχος. Αυτή τη στιγμή, αν θυμηθώ τα στοιχειώδη μου νομικά, τα στοιχειώδη μου νομικά και το στοιχειώδες δίκαιο του πολέμου, δυστυχώς για μένα είχα και άριστα στο πανεπιστήμιο σε αυτό, και τα βάλω κάτω, δεν υπάρχει δίκαιο του πολέμου, υπάρχει δίκαιο του τρόμου και του ολέθρου. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δίκαιο του πολέμου. Πάμε στην κυρία Γιαννακόπουλου. Κατά αυτήν την έννοια, όσο μπλεκόμαστε μέσα ως χώρα,
Όσο μπλεκόμαστε μέσα στα ανατοϊκά συμφέροντα, στα πετρελαϊκά συμφέροντα, στα ενεργειακά συμφέροντα, τα οποία καταλήγουν σε αυτούς τους πολέμους, τόσο το χειρότερο για μας.